καλημέρα σας. Καλημέρα. Το έχουμε γιατί δεν ακούγεται αλλιώς. Κύριε Κωστάκη, μας ακούτε τώρα? Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Βλέπαμε κάποιες εικόνες, νομίζαμε ότι είναι παλιά, αλλά από ό,τι βλέπουμε πίσω σας είναι τα ίδια, δεν έχει αλλάξει κάτι. Όχι, είναι το ίδιο και χειρότερο. Δεν είναι το ίδιο, είναι. Είπαμε έχουμε τον αντίστοιχο πύργο της Πίδας εδώ πέρα στον Πλατανιά. Αυτό είναι πολυκατοικία πίσω. Είναι ένα τριώροφο κτίριο το οποίο έχει πέσει, το βλέπετε σε τι κατάσταση είναι. Α. Και δεν είναι το μόνο. Και αυτό είναι το λεωφορείο που το συγκρατεί. Ακριβώς, ακριβώς. Συγγνώμη, γιατί έχω μείνει άφωνη τώρα. Αυτό το πλάνο το βλέπαμε τότε και δεν το πιστεύαμε. Το λεωφορείο που συγκρατεί την τριώροφη κατοικία. Είναι ακόμη ακριβώς. Έτσι αυτό, αφημένο είναι εκεί. Είναι έτσι και θα είναι και για πολύ καιρό έτσι. Μην είναι καν 2-3 χρόνια να το κρατήσουν αυτό, ενθύμιο. Και... ναι, είναι, θα το κάνουμε τουριστικό αξιοθέατρο. Συγγνώμη, ατραξιόν. Με συγχωρείτε, έχω μείνει άφωνη τώρα. Τον άφωνη. Άφωνη στην Ελλάδα, είσαι. Όχι, έχω μείνει άφωνη. Δηλαδή, πραγματικά έχω μείνει άφωνη. Πέραν το ότι είναι απίστευτο το γεγονός δεν έχει απομακρυνθεί και δεν έχει γίνει τίποτα για την αποκατάσταση εκεί. 2,5 μήνες τώρα. Με συγχωρείτε, είναι και επικίνδυνο εκτός των άλλων. Είναι επικίνδυνο και όχι μόνο επικίνδυνο το συγκεκριμένο κτίριο να πέσει κλπ. Με το που θα πέσει και θα γκρεμιστεί, θα κλείσει πάλι η κήτη του ποταμού. Δεν θα μπορούσουμε, σε περίπτωση βροχής εδώ πέρα, θα πνιγεί πάλι ο κόσμος και όλο το χωριό. Έχω τον πύργο της Πίζας, λέει. Ναι, τώρα, σοβαρά, πάμε πάλι. Κύριε Κωστάκη, πείτε μας κάτι. Δεν έχουν περάσει οι αρχές, οι μηχανικοί, κάποιοι τέλος πάντων ειδικοί να πούνε θα κλείσουμε το χώρο, θα σηκώσουμε το λεωφορείο, θα πάρουμε την πολυκατοικία, θα γκρεμίσουμε την πολυκατοικία, γιατί μάλλον η πολυκατοικία δεν μπορεί να μείνει εκεί. Δεν υπάρχει παρέμβαση τώρα. Θα σας πω κάτι. Περάσανε τις πρώτες μέρες κάποια κλιμάκια, καταγράψανε μόνο το ότι ήταν να καταγράψουν για τις αποζημιώσεις. Από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει τίποτα άλλο και δεν θα γίνει, θα αργήσει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει καμία κίνηση. Τώρα είναι ο χειμώνας μπροστά, έρχεται ο χειμώνας τώρα. Έρχονται βροχές, έρχεται ο χειμώνας. Δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς. Και όχι μόνο βροχές, χιόνια. Έχουμε και κακά προηγούμενα γενικά σε όλο το Πήλιο μετά από μεγάλες καταστροφές. Καλή ώρα το 86 στη Ζαγορά πάνω μετά τη μεγάλη πλημμύρα αντίστοιχη που είχε γίνει. Είχε το Μάρτιο του 87, ήταν τα χιόνια 3 και 4 μέτρα. Και φοβόμαστε μην γίνουν τα ίδια και δυστυχώς θα γίνουν τα ίδια. Γιατί με συγχωρείτε, αλλά πρέπει από το Υπουργείο Υποδομών, με συγχωρείτε, και ο κύριος Τριαντόπουλος και όλοι όσοι κάνουν τώρα τις αυτοψίες εκεί στην περιοχή αυτό το διάστημα για να πάρετε και τις αποζημιώσεις σας. Να δουν αυτή την εικόνα. Η εικόνα αυτή είναι ντροπή τόσο καιρό μετά. Έχετε περάσει ό,τι έχετε περάσει, έχετε ζήσει εκεί τον εφιάλτη σας. Πάρα πολλοί έχουν χάσει τα σπίτια τους. Δεν είχαν για πόσο καιρό να μείνουν οι άνθρωποι. Προσπαθούσαν να ξελασπώσουν τις κατοικίες τους, να βγάλουν τα αυτοκίνητά τους, τα οχήματά τους που παρασύρθηκαν και να είναι αυτή η εικόνα αυτή εκεί έτσι. Και να μην έχει έρθει ένας άνθρωπος. Να αλλάξει αυτή. Δηλαδή είναι, δεν το περίμενα με τίποτα. Μου είχε κάνει τόση τραγικό. Αίσθηση θα αυτή η εικόνα. Θα σας δώσω όμως και κατοίκους να ακούσετε εδώ πέρα και υπεύθυνους εδώ πέρα με τους συλλόγους κλπ. Να σας πούν ακόμα πιο έντονα και περιγραφικά τα προβλήματα που υπάρχουν. Έχουμε δίπλα μας εδώ την κυρία Γωγό Σταθαράκου που είναι υπεύθυνη εδώ πέρα στο... Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας από την Αθήνα. Καλημέρα σας. Πριν από λίγο, η Ντόρα Κουτροκόη που ήταν στον αέρα δεν το πίστευε με αυτά που βλέπει. Μάλλον και εσείς δεν το πιστεύετε, έτσι. Εμείς τώρα πια το έχουμε συνηθίσει. Δεν το πιστεύαμε 6 Σεπτεμβρίου που ξεκίνησε η πλημμύρα και η κακοκαιρία η μεγάλη. Τώρα έχουν περάσει 2 μήνες και κάτι, οπότε... Προσπαθούμε να το πιστέψουμε και έχουμε. Δεν φοβάστε τώρα, μένετε στην περιοχή. Δεν φοβάστε ότι όλο αυτό μπορεί να υποχωρήσει, να πέσει μέσα στον ποταμό και να ξαναγίνει η ζημιά. Επί τρία. Ναι, φοβόμαστε. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Υπάρχει φόβος. Εδώ πέρα στο χωριό το ρέμα έχει ανοίξει. Ναι. Γι' αυτό και έχει γίνει πολύ μεγάλη καταστροφή. Δηλαδή δεν υπάρχουν πλέον δρόμοι. Οι δρόμοι έχουν καταστραφεί που είναι δίπλα στο ρέμα. Και μάλιστα είναι και ο κεντρικός δρόμος του χωριού, ο οποίος έχει καταστραφεί. Έχει γίνει πρόχειρα ένας πρόχειρος χωματόδρομος για να μπορούν να κινούνται κάποια αυτοκίνητα και να έχουν πρόσβαση τα σπίτια. Το βασικό πρόβλημα της περιοχής και το βασικό πρόβλημα του Νοτίου Πηλίου και να πούμε της Δημοτικής Ενότητας Υπιάδος που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή είναι τα ρέματα. Πρέπει να γίνει καθαρισμός, οριοθέτηση και διευθέτηση των ρεμάτων. Από εκεί ξεκινάει
το πρόβλημα και η πηγή του κακού. Γιατί δεν έχουν έρθει για τον ο καθαρισμός των ρεμάτων δεν έχει προχωρήσει, δεν έχει ξεκινήσει. Έτσι μας είπαν. Όχι. Όχι, όχι. Δεν έχει ξεκινήσει, δεν έχει προχωρήσει, δεν έχει ξεκινήσει τίποτε. Δεν έχει έρθει κάποιο κλιμάκιο αρμοδίων από την περιφέρεια, διότι τα ρέματα είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας. Ναι. Λοιπόν, δεν έχει έρθει κάποιο αρμόδιο κλιμάκιο ώστε να δει τα ρέματα. Και συγκεκριμένα στην περιοχή εδώ που είμαστε στον Πλατανιά, είναι το Χαλόρεμα, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ρέμα. Δηλαδή είναι ο κύριος Αγοραστός ακόμη είναι Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Ναι. Έτσι, και αναλαμβάνει από 1η-1η του 24 ο κύριος Κουρέτας. Και μάλιστα, βλέπουμε λοιπόν ότι στη συγκεκριμένη περιοχή, στο δικό σας Δήμο, δεν έχει ξεκινήσει εν ώψη του χειμώνα. Με όλη αυτή την καταστροφή που έχετε υποστεί, μας λέτε, καταγγέλλετε μέσω της εκπομπής, ότι δεν έχει γίνει ακόμη κανένας καθαρισμός ρεμάτων. Κανένας απολύτως, κανένας καθαρισμός ρεμάτων. Δεν έχει κάνει πρώτη κίνηση. Είναι τα ρέματα και επίσης εδώ στο χωριό, στον Πλατανιά που έχει υποστεί και τη μεγαλύτερη καταστροφή, το χωριό σαν χωριό στις υποδομές του και η παραλιακή ζώνη, όπως βλέπετε. Είναι χτυπημένη. Επίσης το πολύ μεγάλο πρόβλημα εδώ είναι και τα αυτοκίνητα που υπάρχουν μέσα στη θάλασσα. Ούτε αυτά τα μαζέψαμε. Είμαστε 2,5 μήνες μετά. Ούτε αυτά μαζευτήκανε. Ναι. Όχι, όχι. Δεν έχουν μαζευτεί. Δεν έχει αφήστε γίνει το, καμία απολύτως κίνηση. Το μόνο που έγινε είναι... Μην τους αδικούμε. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μην τους αδικούμε. Αυτή η γερανογέφυρα που βρίσκεται μέσα στη θάλασσα κάτι κάνει. Τι κάνει. Ακούστε εκεί να δείτε, αριστερά, αυτή η γερανογέφυρα που βρίσκεται μέσα στη θάλασσα είναι η τεχνική εταιρεία που κατασκευάζει το λιμάνι. Α. Δεν είναι αρμόδιοι ούτε της περιφέρειας ούτε του Δήμου. Μπας μπορεί να βοηθήσει εταιρεία, η εταιρεία να έχουμε και τη διάνοιξη του. Όταν μπορεί, όσο μπορεί, βοηθάει. Αλλά δεν μπορεί να κάνει παραπάνω πράγματα που έχουν να κάνουν λοιπόν, με τους καθήλυνα το απόσπασμα που είναι η περιφέρεια και ο Δήμος. Το απόσπασμα της εκπομπής θα το πάρουμε και θα κάνουμε... Ξεμπαζώνει το λιμάνι. Ναι, ακούστε, ακούστε, θα κάνουμε. Μετά την καταστροφή μπαζώθηκε. Έγινε στεριά. Λοιπόν, κάποια ξεμπαζώνει το λιμάνι και κάποια αυτοκίνητα που ήταν μέσα στο λιμάνι τα έβγαλε το μηχάνημα που είναι εδώ. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Λοιπόν, λοιπόν το απόσπασμα της εκπομπής, δεν ξέρω να μας ακούει και ο κύριος Κωστάκης, θα το στείλουμε με δύο copy-paste θα κάνουμε. Χάσαμε τη γραμμή. Και στο υπεχοδέ και στο Υπουργείο, να το δούνε, έτσι, και στην περιφέρεια. Αυτή είναι η δουλειά η δική μας. Αναδεικνύουμε το θέμα και θα συνδεθούμε και πάλι στους κατοίκους, αν διαφωνεί κάποιος την επόμενη εβδομάδα. Φυσικά θα επιδιώξουμε να επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Αγοραστό. Έτσι, το γεγονός ότι έγιναν οι εκλογές και πλέον η περιφέρεια είναι του κυρίου Κουρέτα, δεν σημαίνει ότι μέχρι τότε δεν πρέπει να αποκατασταθεί αυτή η ιστορία εκεί πέρα. Έχουμε μπροστά μας ένα χειμώνα. Έρχεται ένα χειμώνα. Εκτός και αν θέλουν να το κρατήσουν το λεωφορείο που κρατάει την πολυκατοικία ως μνημείο. Έχει γύρει η πολυκατοικία. Ατραξιόν σου. Να κόβουν να και εισιτήριο. Ναι. Να κόβουν και εισιτήριο. Εάν θέλουν να το κρατήσουν, το δεχόμαστε. Καλώς, καλώς. Έχει να το κάνουμε ωραίο μνημείο όμως, έτσι. Να διευθετήσουμε και το ποτάμι. Και τα αυτοκίνητα στη θάλασσα. Ναι, μπορεί να θυμόμαστε κάτι από την κακοκαιρία. Λοιπόν.